Η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Σκοπός μας στη Σύνοδο Κορυφής είναι να βοηθήσουμε να χτιστεί μια γέφυρα προς αυτή την ένταξη, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ουκρανό ομολογό του Δημήτρο Κουλέμπα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας θεώρησε απαραίτητο να επανεβεβαιώσει τη θέση του ότι το ΝΑΤΟ δεν θεωρεί ότι εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο. Δεν έχουμε κανένα σχέδιο για την αποστολή μαχητικών στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Δεν έχει υπάρξει κανένα αίτημα για κάτι τέτοιο. Αλλά οι Ουκρανοί ζητούν εξοπλισμό, πυρομαχικά, όπλα και εμείς θα παρέχουμε στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Το Κίεβο λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν την τακτική των διπλών χτυπημάτων. Ντρόουν ή πύραυλοι χτυπούν τον ίδιο στόχο δύο φορές με κάποια καθυστέρηση. Έτσι, κατά τις Ουκρανικές αρχές, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή διασωστών και γιατρών που σπέβδουν στο σημείο μετά το πρώτο χτύπημα.